συνελήφθησαν στην Παλαιεθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, αλλά και με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δύο άτομα ηλικίας 41 και 24 ετών, μέλη εγκληματικής ομάδας, η οποία διέπρατε διαρρήξεις σπιτιών. Σε βάρος των δύο δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής. Από τις μέχρι τώρα έρευνες των αστυνομικών, εξιχνιάστηκαν 4 διαρρήξεις σπιτιών και μία κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας που είχαν διαπραχθεί την περασμένη Τετάρτη, στην Δράμα και την Καβάλα αντίστοιχα. Επίσης, προέκυψε ότι οι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο αρχικά μετέβησαν στην πόλη της Καβάλας και αφαίρεσαν από άλλο αυτοκίνητο μία πινακίδα κυκλοφορίας, την οποία και τοποθέτησαν στο δικό τους όχημα. Στη συνέχεια, προχώρησαν στην κλοπή 4 σπιτιών σε Καβάλα και Δράμα, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Στην κατοχή και το όχημα των δραστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 265 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, ένα ρολόι χειρός, ένα ζευγάρι γάντια και 4 διαρρηκτικά εργαλεία. Κατασχέθηκε επίσης ένα αυτοκίνητο. Οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας άνδρας 61 ετούς, για τον οποίο διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην συγκεκριμένη συμμορία. Εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής 8 κλοπές από καταστήματα και επιχειρήσεις αλλά και γραφεία στην Κομωτινή που είχαν διαπραχθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 29χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Ειδικότερα, η αστυνομική συνέλαβαν τον 29χρονο, διότι αφαίρεσε από κατάστημα της πόλης ένα κινητό τηλέφωνο. Στην κατοχή του βρέθηκε το αφαιρεθέν κινητό, το οποίο και παρελήφθη από τον δικαιούχο του. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε επίσης ότι ο δράστης στο παραπάνω χρονικό διάστημα αφαίρεσε και άλλα 7 καταστήματα, επιχειρήσεις και γραφεία στην Κομωτινή και συνολικά 5 κινητά τηλέφωνα, ένα πορτοφόλι και μία μπλούζα.